Κυρίες και κύριοι, σήμερα είναι η τελευταία ομιλία, διάλεξη του πρώτου κύκλου της Σχολής Γονέων Κατερίνης, δίνοντας η χρονιά, ορίζοντας σκόπιμο να κλείσουμε, καθώς πλησιάζουν τα Χριστούγεννα, μια θεολογική συζήτηση και γι' αυτό παρακαλέσαμε τον Γέροντα Νίκο, αγαπητό σε όλους τους ιερείς, να έρθει για να μας μιλήσει. Το θέμα του θα είναι η γνώση ελευθερών. Θα ήθελα να πω ότι η σημερινή εκδήλωση είναι συνδιοργάνωση με το Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως μας Κατερίνης, ο Άγιος Φώτιος. Για να μην κλέβω το χρόνο, πατέρα Νίκων, έχει το λόγο. Καταρχήν πρέπει να ευχαριστήσουμε τον Σεβασμιότατο που έχει δώσει την ευλογία του να γίνει αυτή η ομιλία. Να ευχαριστήσω τον κύριο Κοροπίνη που τρέχει για να γίνουν όλες αυτές οι εκδηλώσεις, όλους αυτούς που τον βοηθάνε και εσάς για την αγάπη σας. Σε αυτή την ομιλία θα αναφερθώ και σε ορισμένα πράγματα που είχα πει και κάποτε παλιότερα, γιατί το θέμα αυτό δεν έχει τελειωμό. Όλη η ζωή μας είναι ένα ταξίδι προς τη γνώση, χωρίς τέλος. Όσο ζούμε, μαθαίνουμε. Και δεν θα σταματήσουμε ποτέ να μαθαίνουμε, γιατί δεν θα σταματήσουμε ποτέ να ζούμε. Λένε οι πατέρες της Εκκλησίας ότι και μετά την τελική χρήση, μετά την δευτέρα παρουσία του Κυρίου, και όταν βρεθούμε μπροστά στο Θεό, η γνώση του Θεού θα συνεχίζει. Η γνώση μας για τον Θεό θα συνεχίζει. Δεν θα τελειώσει ποτέ. Η γνώση λοιπόν είναι κάτι που δεν τελειώνει ποτέ. Ο άνθρωπος, οι αρχαίοι μας προγόνους, με το σώμα του Αριστοτέλη, είχαν πει «Σφύση του ιδένε ωραίγεται». Από τη φύση του είναι πνευσμένος ο άνθρωπος να θέλει και να μαθαίνει. Είναι ένα πόλ που μαθαίνει. Και την πρωτοβουλία αυτή την έχουμε και από τον Κύριό μας. Γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει εμάς. Η γνώση είναι δύο ειδών. Είναι η γνώση που ανακαλύπτεται και η γνώση που αποκαλύπτεται. Η γνώση που ανακαλύπτεται είναι εκείνη την οποία αποκτάμε χρησιμοποιώντας το νου μας. Το μεγάλο αυτό δώρο του Θεού. Είναι όλες αυτές οι ανακαλύψεις που έχει κάνει ο άνθρωπος διαμέσου των αιώνων. Με την επιστήμη, με την φύση. Αλλά είναι και η γνώση η οποία αποκαλύπτεται. Που δεν μπορούμε να την μάθουμε με το νου. Και είναι η γνώση που μας αποκαλύπτει ο Θεός. Και οι δύο αυτές γνώσεις στηρίζονται στην πίστη. Ξεκινάνε από την πίστη. Δεν πρέπει ποτέ να υποτιμάμε την πίστη. Όταν, για παράδειγμα, είχαμε πει και παλαιότερα, λέει ο δάσκαλος στον μαθητή, η Γερμανία εκεί προς νότον συνορεύει με την Αυστρία, προς δυσμάς με την Ιταλία, με το Βέλγιο, με την Ολλανδία. Δεν μπορεί να πει το παιδί στο σχολείο, εσύ το λες, αν θέλω σε πιστεύω. Το πιστεύει, το δέχεται. Δεν μένει όμως μόνο εκεί. Αυτή είναι η υποτυπώδης γνώσης, είναι το ξεκίνημα για τη γνώση. Σε αυτή την πίστη θα έρθουν πληροφορίες αργότερα ανθρώπων που πήγανε σε αυτή τη χώρα, την είδανε και γυρνώντας του λένε ότι πραγματικά έτσι είναι όπως σου τα είπε ο δάσκαλος. Και η πίστη του αρχίζει να μετατρέπεται πια σε τελειότερη πίστη και τελειότερη γνώση. Ώσπου θα έρθει η ώρα, θα μεγαλώσει και θα πάει και ο ίδιος σε αυτή τη χώρα και θα δει ότι πράγματι έτσι είναι. Όπως του τα είπαν οι δάσκαλοι, όπως του τα είπαν εκείνοι που πήγανε και επέστρεψαν και όπως τώρα το διαπιστώνει ο ίδιος. Το ίδιο συμβαίνει και στην γνώση που αποκαλύπτεται. Το ίδιο συμβαίνει και στην πνευματική γνώση. Στην αρχή πιστεύουμε, καλή τη διαθέση, αυτά που μας λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, οι καθηγητές μας.
οι θεολόγοι, οι ιερείς. Το πιστεύουμε. Είναι το πρώτο βήμα. Δεν μένουμε όμως εκεί. Και δεν πιστεύουμε εκεί και ως έτσι, όπως λένε στην τύχη. Γιατί, εκτός από το ότι μας λένε όσα μας λένε οι διδάσκαλοι της Εκκλησίας, υπάρχουν για κάποιες χώρες που εμείς ακόμα δεν γνωρίζουμε, υπάρχουν και εκείνοι που πήγαν σε αυτές τις χώρες, σε αυτή τη χώρα και ξαναγυρίσαν. Οι Άγγλοι. Και μας φέρνουν πληροφορίες. Και ξέρουμε δια των Αγίων ότι είναι έτσι όπως μας τα λέει η Εκκλησία. Ναι, αλλά οι Άγιοι πήγανε σε αυτήν την χώρα όντας εν ζωή από τώρα. Και όταν προχωρήσουμε κι εμείς στην πίστη μας, από την ατελέτερη πίστη του Αρχαρίου σε μια τελειότερη, βάζοντας στην πράξη αυτά που μας λένε οι διδάσκαλοι της Εκκλησίας, μαθαίνουμε πια από πρώτο χέρι αν είναι έτσι ή όχι. Σε τούτη τη ζωή, από τούτη τη ζωή, όχι στην επόμενη. Δεν έχουμε μονάχα και κοιμημένους Αγίους, έχουμε και ζωντανούς Αγίους. Που σημαίνει ότι από τώρα μπορούμε να γνωρίζουμε πια, όχι να πιστεύουμε. Γι' αυτό είπε ένας σοφός άνθρωπος, «Κρέντο που την τελείω πιστεύω για να γνωρίσω». Δεν γνωρίζουμε μόνο με το μυαλό. Θα ξεκινήσουμε από την πίστη, η οποία θα μας οδηγήσει στη ζωή που θα μας φέρει την γνώση που δεν την χωρά το μυαλό. Το μυαλό είναι λίγο. Χρησιμοποιώντας και την εμπειρία μας, την ίδια μας τη ζωή, μπορούμε να καταλάβουμε πολύ περισσότερα από όσα μπορεί να καταλάβει το μυαλό μας. Μια φορά είπα σε κάποιον γνωστό ασκητή μια απόδειξη το ότι ο Θεός είναι κακός και θέλει να είναι κακός και είναι μόνο κακός. Ο παππούλης τρόμαξε, με κοίταξε παραξενεμένος και μετά μου λέει, κοίταξε, εμείς είμαστε όπως η κατσίκα που είναι δεμένη σε ένα παλούκι και έχει ένα μακρύ σκηνή. Μπορούμε και βόσκουμε γύρω-γύρω μέχρι εκεί που φτάνει το σκηνή. Παραπέρα δεν μπορούμε να πάμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει το παραπέρα. Μέχρι εκεί φτάνει το μυαλό μας. Γι' αυτό αρχίζουμε να μαθαίνουμε με το νου, με το μυαλό, αλλά δεν μένουμε μόνο εκεί. Γιατί το μυαλό είναι λίγο και είναι κρίμα να γνωρίσουμε μόνο όσο αυτό το λίγο μυαλό μπορεί να μας προσκομίσει. Και ξέρετε κάτι, ότι όσο πιο λίγο μυαλό έχει κανείς, τόσο πιο σίγουρος είναι για τις γνώσεις του. Τόσο πιο πολύ δεν μετακινείται από αυτά που ξέρει. Όσο πιο σοφός γίνεται, αρχίζει να αμφιβάλλει ότι το μυαλό του φτάνει για να μάθει. Και όταν γίνει σοφός σαν το Σοκράτη, τότε θα λέει, εν είδα ότι δεν είδα. Ένα ξέρω ότι τίποτα δεν ξέρω. Θα μάθουμε, θα αποκτήσουμε την γνώση με όλες μας τις αισθήσεις. Όχι μονάχα ακούγοντας, διαβάζοντας, ζώντας. Όλος ο χριστιανισμός μιας εξ αρχής, προσέξτε, έτσι κηρύχθηκε. Όχι σαν μια θεολογία και σαν μια φιλοσοφία. Λέω ο Απόστολος Ιωάννης, σας μιλάμε για αυτό που ακούσαμε με τα ίδια μας τα αυτιά, ο ατυχώαμεν, ο εωράκαμεν της οφθαλμής ημών, αυτό που είδαμε με τα μάτια μας, ο εχείρες ημών εξυλάφησαν, αυτό που πιάσανε τα χέρια μας. Μας μεταδώσανε μια εμπειρία, μας μεταδώσανε αυτό που ζήσανε, όχι αυτό που μάθανε διαβάζοντας. Όχι ότι δεν το καταλαβαίνω, δεν το δέχομαι. Όταν ζούμε κάτι, θα το δεχτούμε, γιατί το ζούμε και ξέρουμε ότι είναι πραγματικότητα. Ας μην το καταλαβαίνει το μυαλό. Το μυαλό μου δεν καταλαβαίνει πώς λειτουργεί το κομπιούτερ. Δεν θα πω δεν υπάρχει. Δεν θα πω δεν το δέχομαι. Το δέχομαι γιατί το ζω. Έτσι ξεκινάει η γνώση και έτσι συνεχίζεται. Στο όρος το λέω γιατί έχει ανακοινωθεί παλαιότερα, δεν είναι κάτι άλλο. Ήταν ένας πατέρας δαιμονισμένος. Τον επέρνει ένας γνωστός ιερέας, ο οποίος ζει ακόμα, και τον πηγαίνει στο γέροντά του. Και του λέει, γέροντα, κάντε καμιά ευχή να λυπηθεί ο Θεός αυτόν εδώ μέσα, να του χαρίσει μετάνοια και να σωθεί.
Το λέω αυτό γιατί όλοι, ενώπιον των οποίων έγινε το περιστατικό, ζούμε. Και αυτόν τον δαιμονισμένο μοναχό τον εγνώρισα και εγώ. Θυμήθηκε πριν λίγα χρόνια, 2-3 χρόνια πριν, 4. Και μου λένε, όταν τον ακούσαμε, λέει, κάντε μια προσευχή να λειτουργηθεί ο Θεός αυτόν εδώ μέσα και να το χαρίσει να κάνει, έδειξε τον μοναχό, αλλά λέγοντας εδώ μέσα, καταλάβαμε ότι εννοούσε το δαιμόνιο που ήταν μέσα στον μοναχό. Δεν ξέρω αν έχετε δει την ταινία Εξορκιστής. Να την δείτε. Γιατί τότε θα συνειδητοποιήσουμε τι εχθρό έχουμε. Άλλο να ακούμε και να διαβάσουμε, και αυτή είναι η τρομακτική δύναμη του κινηματογράφου, και άλλο να το βλέπουμε. Γιατί τα μάτια μας είναι αξιοπιστότερα των πεισακοής. Έχει μια σκηνή όπου το κοριτσάκι το δαιμονισμένο είναι ξαπλωμένο στο κρεβάτι και ξαφνικά σηκώνεται στον αέρα, οριζόντιο, όπως είναι ξαπλωμένο. Με τον ίδιο τρόπο σηκώνει ο διάβολος στον μοναχό. Μπροστά στα μάτια μας, λένε. Τον σηκώνει οριζόντια, στον αέρα, 1,5 μέτρο. Τον κοπανάει κάτω στο έδαφος, με τέτοια δύναμη μου λένε κουνήθηκε το χώμα κάτω από τα πόδια μας. Εάν δεν ήταν δαιμονισμένος, θα είχε γίνει αλήθεια, θα είχε λιώσει, θα γίνει καρδιά. Αλλά οι δαιμονισμένοι, επειδή το δαιμόνιο συνέχει τους ορμούς του σώματος, κάνουν αφύσικα πράγματα. Τον βοροντάει κάτω το δαιμόνιο, ανοίγει το στόμα του και αρχίζει να βουλιάζει από μέσα μια φωνή. Επειδή είπε, κάνε μια αρχή γέροντα να τον ελέγξει ο Θεός, να το χαρίσει μετά και να σωθεί. Και αρχίζει να φωνάζει μια φωνή από μέσα. Δεν μετανιώνω εγώ. Δεν μετανιώνω εγώ. Αυτός εκεί πάνω να μετανιώσει. Αυτός να ζητήσει συγγνώμη. Δεν μετανιώνω εγώ. Να μετανιώσει ο Θεός. Ο δαίμονας δεν μετανιώνει. Και λέει ο γέροντας ο οποίος ζει ακόμα, μου λέει, και έμαθα σε 5 λεπτά για τον διάβολο όσα δεν θα μάθαινα διαβάζοντας βιβλιοθήκες ολόκληρες. Έτσι μαθαίνουμε. Έτσι μαθαίνει. Το μυαλό δεν τα καταλαβαίνει. Ζήσει όμως την αλήθεια και θα δείτε αν μπορεί κάποιος με λογικά επιχειρήματα μετά να σας πει ότι δεν είναι έτσι. Για κάτι που θα το έχετε ζήσει. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, γνώμσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώστε τη μάχη. Αυτό ξέρετε ότι σημαίνει ότι όταν δεν γνωρίζουμε, δεν είμαστε ελεύθεροι. Όταν δεν γνωρίζουμε και είμαστε σε άγνοια και γνωρίζει κάποιος άλλος, μπορεί και μας εξαπατά, μπορεί και μας προειδεύει. Αν δεν γνωρίζουμε την πραγματικότητα, κάποιος άλλος μας κάνει ό,τι θέλει. Και αυτό πράγματι συμβαίνει και το ξέρουμε από την πείρα μας, με τον διάβολο, με τους διαβόλους του, με τους πολιτικούς, όσοι υπηρετούν το ψέμα. Ας πούμε όχι όλοι, οι τελευταίοι. Όσοι θέλουν να εξουσιάζουν. Προσπαθούν να μας κρατήσουν σε άγνοια, να μην ξέρουμε για να μην είμαστε ελεύθεροι, να μπορούν να μας κουμαντάρουν και ο διάβολος και η διαβολή του. Και επειδή δεν μπορούν να μας λένε ψέματα πάντα, ξέρετε τι κάνουν. Μας λένε την μισή αλήθεια, ώστε να νομίζουμε ότι ξέρουμε και να είμαστε σε άγνοια. Ξέρετε τι σημαίνει η μισή αλήθεια. Η οποία είναι χειρότερη από το ψέμα. Γιατί νομίζεις ότι ξέρεις. Θα σας το πω με ένα ανέκδοτο που κυκλοφορούσε πριν αρκετά χρόνια και το περιγράφει πολύ παραστατικά. Άσχετα τώρα από πολιτικές παρατάξεις. Αυτό που ξέρω εγώ είναι της μιας πολιτικής παρατάξεως. Σίγουρα και η άλλη πολιτική παράταξη θα έχει αντίστοιχα ανέκδοτα. Έγιναν, λέει, διεθνείς αγώνες. Τρέξανε σε αγώνες δρόμου ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και της Σοβιετικής Ενώσεως, ο Άιζενχάουερ τότε και ο Χρουτσόφ. Πρώτος βγήκε ο Άιζενχάουερ, δεύτερος ο Χρουτσόφ, έχασε. Πώς μεταδόθηκε στη Σοβιετική Ένωση. Λέμε ότι τέτοια ανέκδοτα θα έχουν και οι άλλοι. Πώς μεταδόθηκε με την μέθοδο της μισής αλήθειας. Έγιναν διεθνείς αγώνες και αμέσως φαντάζεσαι δρόμου και αμέσως φαντάζεσαι αθλητές να τρέχουν. Δεν ήταν πολλοί, δύο ήταν. Δεν στο θύψανε, αλλά δεν στο είπανε κιόλας. Διεθνείς αγώνες. Δύο έθνη το λιγότερο τρέξανε. Και όμως εσύ φαντάζεσαι πολλούς. Ο πρόεδρος, λέει, Άιζενχάουερ, βγήκε πρώτα ελευθέρως. Πρώτα ελευθέρως, δεν βγήκε άλλος. Μετά από εκείνον. Βγήκε πρώτος, αλλά δεν το λένε. Λένε βγήκε πρώτα ελευθέρως. Πράγματι πρώτα ελευθέρως ήταν.
ο πρόεδρος, ο σύγχρονος Νικήτας Χρουτσόφ, βγήκε δεύτερος. Και έτσι αμέσως έχει στην εικόνα πολλών να τρέχουν, δεύτερο τον Χρουτσόφ και λίγο πριν το τέλος των Ηνωμένων Πολιτειών. Σου είπαν ψέματα, όχι, την αλήθεια σου είπαν. Ήταν η αλήθεια. Έτσι, όλη η πολιτική, έτσι, ο διάβολος, όχι όλη η πολιτική, είπαμε, ας εξαιρέσουμε μερικούς, έτσι ο διάβολος, έτσι και η διαβολή. Θα σου πούνε την μισή αλήθεια, όλοι οι αιρετικοί. Δεν θα σου πούνε ο Χριστός δεν είναι Θεός. Δεν θα σου πούνε, δεν θα κατηγορήσουν τον Χριστό που λατρεύεις. Ναι, ο Χριστός, αλλά όχι και έτσι όπως τον λέει η Εκκλησία σου, όχι έτσι όπως τον παρασταίνουν οι ιερείς και οι διδάσκαλοι που ξέρεις, αλλά κάπως διαφορετικό. Και σου αναφέρω μισά πράγματα. Γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει εμάς. Πώς θα γνωρίσουμε την αλήθεια, για να μην είμαστε δούλοι του διαβόλου και των διαβόλων του. Για να μην είμαστε δούλοι εκείνων που θέλουν να μας εξουσιάζουν. Εάν δεν γνωρίζουμε, δεν είμαστε ελεύθεροι. Αρχίζοντας, σας φαίνεται, μπορεί να ακουστεί παράξενο από τον εαυτό μας. Γνωρίζοντας τον εαυτό μας. Είχα πει παλαιότερα για μια άλλη κινηματογραφική ταινία, θα το ξανααναφέρω. Γιατί είναι πολύ σημαντικό. Εάν δεν γνωρίσουμε τον εαυτό μας, δεν θα γνωρίσουμε σωστά ούτε τους άλλους. Εάν δεν γνωρίσουμε τι συμβαίνει με εμάς, δεν θα γνωρίσουμε ποτέ κανέναν. Το έργο, εάν θυμάστε, λέγεται Στάλγια. Οι πρωταγωνιστές είναι τρία άτομα. Ο Στάλγια, ο καθηγητής και ο συγγραφέας. Έπεσε, λέει, ένας μετεωρίτης, δημιούργησε σε μια τεράστια έκταση, μια παράξενη ζώνη, δημιουργήθηκε ένα παράξενο δωμάτιο. Όποιος πήγαινε σε αυτό το δωμάτιο και ζητούσε κάτι, το δωμάτιο του πραγματοποιούσε αυτό που ζήταγε. Στην αρχή πηγαίνουν όλοι ελεύθερα σε αυτό το δωμάτιο, μετά η κυβέρνηση του τόπου εκείνου φοβήθηκε μήπως πάει κάποιος και ζητήσει από το δωμάτιο να πέσει η κυβέρνηση, οπότε φράξανε όλη την τεράστια αυτή περιοχή με σειρματοπλέγματα και βάλανε στρατό και τάξη να φυλάνε, να μην δει κανένας και ζητήσει τίποτα. Και ζητάνε τώρα ο καθηγητής και ο συγγραφέας από τον Στάλγια να τους οδηγήσει σε αυτό το δωμάτιο. Εκείνος ξέρει διάφορους τρόπους, ξεγελάνε το στρατό, μπαίνουν μέσα, προχωράνε όλη αυτή την επικίνδυνη περιοχή, η οποία αμήνεται, είναι σαν κάτι ζωντανό και προσπαθεί να τους αποπροσανατολίσει, να μην φτάσουν εκεί που θέλουν. Προσέξτε, κανένας από τους τρεις δεν έχει όνομα. Στάλγια θα πει οδηγός. Ο καθηγητής είναι ο άνθρωπος, ο λογικός, του μυαλού, του 2 και 2 κάνουν 4. Ο άλλος είναι ο συγγραφέας, ούτε αυτό είναι όνομα. Είναι ο άνθρωπος του συναισθήματος, της διέστησης. Φτάνουμε στο δωμάτιο. Την ώρα που φτάνουμε στο δωμάτιο και ετοιμάζονται να πούνε για να ζητήσουν τι θέλουν, ο οδηγός, ο Στάλγια, σου λέει μια ιστορία για κάποιον άλλον, ο οποίος έγινε αιτία, χωρίς να το θέλει, να σκοτωθεί ο αδερφός του, τον οποίο αδερφό του τον αγαπούσε. Αυτός ο άνθρωπος είναι ο μόνος που έχει όνομα σε όλη την ιστορία. Θα σας πω μετά το γιατί. Μπαίνει τώρα στο δωμάτιο, αυτός ο άνθρωπος που ήταν γεμάτος αγάπη και δεν αγαπούσε μέσα του τίποτα άλλο παρά μόνο τον συνάνθρωπό του και ζητάει από το δωμάτιο να του αναστήσει τον αδερφό του. Γυρνάει σπίτι και βλέπει ότι έχει γίνει πολυεκατομμυριούχος και πηγαίνει και κρεμιέται και αυτοκτονεί. Γιατί το δωμάτιο, αγνοώντας αυτό που ζήτησε, του πραγματοποίησε την πραγματικά μεγαλύτερη επιθυμία που είχε μέσα του, που ήταν τα λεφτά. Την πραγματικά μεγάλη αγάπη που είχε μέσα του, που ήταν τα λεφτά. Και είδε ότι δεν ήταν καθόλου ο ανώτερος άνθρωπος που φανταζόταν, που αγαπούσε όπως νόμιζε τους συνανθρώπους του περισσότερο από κάθε τι άλλο. Ξαφνικά το δωμάτιο το αποκάλυψε ότι μέσα του αυτό που αγάπηκε περισσότερο και αυτό που ήθελε περισσότερο
ήταν τα λεφτά. Και πήγε και κρεμάστηκε. Μετά από αυτό, δεν μπήκε κανένας από τους δύο μέσα στο δωμάτιο. Δεν τόλμησε να μπει κανένας για να ζητήσει αυτό που ήθελε. Φοβόταν ότι το δωμάτιο θα τους αποκάλυπτε τον πραγματικό τους εαυτό. Και φοβόντουσαν να τον αντιμετωπίσουν. Προσέξτε, είναι φυσικός νόμος του πνευματικού κόσμου. Ποιο? Το παν αποθούμενο προβάλλεται. Ό,τι δεν θέλεις να δεις στον εαυτό σου, τα πάθη σου, τα ελαττώματά σου και τα αποθείς, κατά κάποιο άγνωστο μηχανισμό η ψυχή μας το προβάλλει στον άλλον. Το βλέπουμε αυτό και στους Αγίους και στους αμαρτωλούς. Ο Άγιος αποθεί μέσα του την αγιότητά του. Δεν θέλει να παραδεχτεί ότι είναι Άγιος. Δεν θέλει να παραδεχτεί. Δεν θέλει να το δει. Το σπρώχνει μέσα του. Και συνέχεια θρυνεί για την αμαρτωλότητά του, για το πόσο αμαρτωλός είναι, για το ενώπιον του Θεού τι χάλια μαύρα έχω. Και η ψυχή, αυτό που το αποθεί ο Άγιος, το προβάλλει στους άλλους. Πόσο καλός είναι ο Τάδε, θα ακούσεις τον Άγιο να λέει. Τι ενάρετος αυτός, τι αγάπη έχει, πόσο ελίμον. Ό,τι δεν θέλει να δει στον εαυτό του, το βλέπει στους άλλους. Το ίδιο συμβαίνει και με τους αμαρτωλούς. Βλέπει τον πόρνο, που δεν θέλει να παραδεχτεί την πορνεία του, την αποθεί. Τι συμβαίνει, την προβάλλει στους άλλους. Σώπα, όλοι τα κάνουν. Ποιος δεν το κάνει. Φυσική ανάγκη είναι. Είναι αποθούμενα, προβάλλεται. Το ίδιο και ο κλέφτης. Ποιος δεν κλέβει. Όλοι κλέβουν σήμερα. Αυτό που δεν θέλει να δει στον εαυτό του, η ψυχή του το προβάλλει στους άλλους. Καταλάβατε γιατί σας είπα ότι αν δεν γνωρίσουμε τον εαυτό μας, δεν θα γνωρίσουμε ούτε τον διπλανό μας. Γι' αυτό πρέπει να δούμε ποιοι είμαστε. Και θα δούμε ποιοι είμαστε όταν γνωρίσουμε τον εαυτό μας. Μια φορά κάτι κατάφερα, δεν δέχτηκα κάποιους άσχημους λογισμούς. Τους έδιωξα, τους έσπρωξα μέσα. Έτσι πρέπει να κάνω. Μέχρι σε ένα σημείο πήγα όλο καμάρι και το είπα στον γεροντά μου. Και μου λέει, όχι αγόρι μου, δεν ήρθαμε εδώ για να αποκτήσουμε αποθυμένα και να γίνουμε υποπλεξικοί. Ήρθαμε να ξεριζώσουμε τα πάθη από μέσα μας και να φυτέψουμε στη θέση τους αρετές. Πώς θα δούμε τα πάθη μας, μπαίνοντας σε αυτό το δωμάτιο? Διαφορετικά θα είμαστε σαν εκείνον που νόμισε ότι ήταν ο ανώτερος άνθρωπος και δεν ήταν. Ξέρετε ποιο ήταν το όνομά του, τι κοπράζει. Ξέρετε τι σημαίνει στα ρώσικα, σκατζόχυρος. Ξέρετε πώς είναι η σκατζόχυρη. Ένα ζωάκι με μια μαλακιά κυλίτσα σαν βελούδο, επιοικής προς τον εαυτό μας, καλή προς τον εαυτό μας και προς τους άλλους έξω όλα τα αγκάθια, στραμμένα προς τους άλλους. Πολύ σοφό έργο. Να το δείτε. Εισέλθε έρδον του ταμείου σου, είναι η εντολή που μας δίνει το Ευαγγέλιο. Θα μπεις μέσα στην καρδιά σου, η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εσύ. Γιατί διαφορετικά θα είμαστε όχι μόνο σε το σκατζόχυρο, μαλακή προς τον εαυτό μας, επιτυχής προς τον εαυτό μας και τα αγκάθια προς τους άλλους, αλλά όπως το είπε και κάποιος άλλος. Λάβετε απόψε, είσαστε σαν τους τάφους, υποκριτές. Αστραφτεροί από τα μάρμαρα και μέσα γεμάτη κόκαλα, σκουλίκια και δυσοδεία. Εάν όμως στραφούμε προς τον εαυτό μας, σκύψουμε το κεφάλι μας και πούμε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με» και αναλογιστούμε πώς είμαστε, τότε λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, θα συμβεί το εξής. Και μόνο επειδή γύρισες στον εαυτό σου, αν θυμάσαι στην παραβολή του Ασώτου, όταν ο Άσωτος είδε σε τι κατάδυμα έφτασε, ελφώνησε αυτό, συνήλθε και λέει, θα πάω στο σπίτι, θα επιστρέψω στο σπίτι. Ελφώνησε αυτόν, γύρισε στον εαυτό του, επέστρεψε στον εαυτό του. Είναι αυτό που δεν θέλει ο διάβολος να κάνει ποτέ. Να είμαστε μέσα σε όλα και εκτός σε αυτού. Τρελή, κυριολεκτικά. Όταν γυρίσουμε στον εαυτό μας,
Όταν μπούμε σε αυτό το δωμάτιο μέσα στην καρδιά μας, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, όταν ο νους του ανθρώπου στραφεί στον εσωτερικό άνθρωπο και δει το προσγεγενημένο ή δεχθές προσωπείων εκ της κάτω περιπλανήσεως, τούτο διαπένθους απονύψαστε σπέρδι. Θα δούμε αυτή τη συχαμερή μάσκα που έχει αποκτήσει η καρδιά μας από την περιπλάνηση κάτω, σε γλύμα. Και τότε θα μας πιάσουν τα κλάματα. Θα μεταβρίσουμε και με τα δάκρυα θα πλύνουμε αυτή την ησυχαμερή μάσκα που έχει φορέσει η ψυχή μας. Και όταν καθαριστούν τα μάτια της καρδιάς μας και δούμε τον εαυτό μας σωστά, τότε θα δούμε σωστά και τους άλλους. Γι' αυτό γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει ημάς. Είναι η εντολή του Χριστού. Δεν είναι τόσο απλό όσο φαίνεται. Πώς ξέρουμε ότι η αλήθεια που γνωρίσαμε, η αλήθειά μας, είναι η σωστή αλήθεια? Γιατί και ο διάβολος σε αλήθεια μεταμφιέζεται για να μας βγάλει από την αλήθεια του Χριστού. Πώς ξέρουμε ότι αυτό που πιστεύουμε εμείς, η δική μας αλήθεια είναι η πραγματική και των άλλων είναι ψεύτη? Υπάρχει ένας μεγάλος μαθηματικός και οικονομολόγος. Ζει τώρα που μιλάμε. Διάσημος σε όλο τον κόσμο, ο Τζον Νας. Η ζωή του, επειδή είναι απίστευτη, γυρίστηκε σε κινηματογραφικό έργο. Να το δείτε. Δεν θα πιστεύετε τι μπορεί να κατασκευάσει το μυαλό του ανθρώπου. Είναι ένας σχιζοφρενής Αμερικανός επιστήμονας, ο οποίος έβλεπε ανθρώπους που δεν υπήρχαν. Μιλούσε με ανθρώπους που δεν υπήρχαν. Όχι για μια μέρα, όχι δύο μέρες, όχι ένα μήνα, όχι ένα χρόνο, χρόνια. Είχε κάποιους φίλους οι οποίοι δεν υπήρχαν. Ήταν κατασκεύασμα του μυαλού του. Και όμως για αυτόν ήταν πέρα για πέρα αληθινή. Πώς θα ξέρουμε ότι η αλήθειά μας είναι η πραγματική αλήθεια και δεν είμαστε παραβλανεμένοι? Συζητούσα με έναν μεγάλο πνευματικό πατέρα, ο οποίος ζει ακόμα. Είμαστε σε ένα χώρο, ισοτραβηγμένες κουρτίνες, δεν είχε φως, δεν υπήρχε λόγος, συζήτηση κάναμε και εκεί που συζητούσαμε ανοίγει ξαφνικά η πόρτα και μπαίνει μέσα ένας αναστατωμένος πατέρας και αρχίζει να μιλάει στον άλλον. Προφανώς εμένα δεν με είδε, ίσως γιατί ήμουν στην πλευρά της σκιάς, και αρχίζει να του λέει για κάτι καταπληκτικό που του συνέβη. Πώς ξαφνικά η όρασή του απλώθηκε σε όλο το σύμπαν και είδε απίστευτα πράγματα. Περιέγραφε πλανήτες που κυλούσαν με ηλιγιώδεις στοχές μέσα σε ένα διάφανο μαύρο, μέσα σε ένα φωτεινό μαύρο, το πιο φωτεινό μαύρο που μπορούσε να φανταστεί άνθρωπος. Περιέγραφε με λεπτομέρειες πράγματα που εγώ είχα μείνει κόκαλο. Το στομάχι μου είχε γίνει κενό. Προσπαθούσε να μην κουρηθώ, μην καταλάβει, μην με παρεειδήσει και σταματήσει να μιλάει. Περιέγραφε για μια απίστευτη μουσική που ακουγόταν μέσα σε όλο το σύμπαν χωρίς ήχο. Μια μελωδία χωρίς ήχο. Και που ήθελα να τον ερωτήσω, ανθρώπους είδες, ζωή είδες, πολιτισμούς άλλους είδες? Και αυτός έλεγε, απάντησε στην ερώτησή μου. Ήταν αλήθεια αυτό που είδε? Πού το ξέρουμε? Μήπως ήταν ένα κατασκεύασμα του μυαλού του? Σε μια προηγούμενη ομιλία σας είχα αναφέρει για κάποιον Καζιτζίν στην Αθήνα. Παίρνει από το Ελευθέριος Βενιζέλος μια κοπέλα που επέστρεψε από το εξωτερικό και την επηγαίνει σπίτι της στην Καλλιθέα. Στον δρόμο του είπε η κοπέλα που σπούδαζε τη ζωή της, φτάνει σπίτι, εδώ είμαστε. Είδε την πόρτα του σπιτιού. Ανοίγει να πληρώσει, δεν φτάνει τα λεφτά, συγγνώμη, μια στιγμούλα και επιστρέφω. Βγαίνει από το ταξί, μπαίνει μέσα στο σπίτι, περίμενε ο ταξιτής. Περίμενε, αργούσε η κοπέλα να επιστρέψει. Βγαίνει έξω, ανεβαίνει επάνω, χτυπάει την πόρτα, βγαίνει μια γυναίκα. Λέει, συγγνώμη που σας ενοχλώ, θα ήθελα το αγόρι για να φύγω. Του λέει εκείνη, ποιο αγόρι? Τα λεφτά που έφερα την κόρη σας από το αεροδρόμιο. Ποιον θέλετε? Την κόρη σας.
βάσει τις φωνές εκείνη, αρχίζει να κλαίει και να τρέμει, μπαίνει μέσα. Ο άνθρωπος τρόμαξε, λέει, τι έπαθε, προχωράει και αυτός μέσα, συγγνώμη, λέει, και βρίσκεται αντιμέτωπος με έναν άντρα. Του βάζει ο άλλος τις φωνές. Τι της είπες, Χριστιανέ μου, τι της είπες μέρα που είναι σήμερα, δεν μας αφήνεις τον πόνο μας. Συγγνώμη, λέει, κύριε, δεν είπα τίποτα. Τα λεφτά θέλω για να φύγω. Ποια λεφτά, Χριστιανέ μου? Το αγόρι που έφερε την κόρη σας από το Ελευθέρω Βενιζέλος. Ποια κόρη μου, Χριστιανέ μου, λέει ο άλλος και γυρνάει το κεφάλι του. Γυρνάει και τα φυσί στο κεφάλι του και σε ένα τραπέζι βλέπει ένα δίσκο με κόλλημα και απάνω τη φωτογραφία της κοπέλας. Είχε πεθάνει πριν 2 χρόνια. Και αυτή τη μέρα κάνανε το μνημόσυνο για τα 2 χρόνια. Βάσει τις φωνές. Δεν ήταν δυνατό να το δεχτεί. Το χωράει το μυαλό. Γι' αυτό σας είπα, δεν θα σταθούμε στις πληροφορίες που μας δίνει το μυαλό. Δεν θα μείνουμε στις γνώσεις που μας δίνει το μυαλό. Θα τις δεχτούμε, δώρο του Θεού είναι το μυαλό. Δεν θα μείνουμε εκεί, είναι λίγο. Μπορούμε να μάθουμε πολλά περισσότερα. Συγγνώμη, λέει, μου επιτρέπετε, και πάει τώρα μέσα και αρχίζει να φωνάζει. Σοφία, κορίτσι μου, πού είσαι? Αρχίζει, ανοίγει το ένα δωμάτιο, ανοίγει το άλλο. Σοφία, πού είσαι? Γυρνάει και βλέπει να σπαρταράνε και να τρέμουνε και να κλαίνε και ο πατέρας και η μάνα. Ήταν πραγματικότητα? Πώς το ξέρω? Και για τον Αμερικανό επιστήμονα που σας είπα, τον Τζον Νας, πραγματικά ήταν τα πρόσωπα με τα οποία μιλούσε. Για εκείνον είναι η πραγματικότητα? Πώς μπορούμε να είμαστε σίγουροι για αυτό που γνωρίζουμε, για αυτό που πιστεύουμε και να λέμε στον άλλον εσύ είσαι λάθος? Για σκεφτείτε, στα όνειρά μας, όταν πολλές φορές συναντάμε κάποιον και μιλάμε, συζητάμε στα όνειρά μας με κάποιον άλλον, πολλές φορές με άλλους. Αυτά που μας λένε δεν τα ξέρουμε. Τους απαντάμε εμείς, μας απαντάει ο άλλος κάτι άλλο. Σαν απαντάμε, μας απαντάει κάτι. Αυτό που θα μας απαντήσει δεν το ξέρουμε, το ακούμε από εκείνον που μας απαντάει. Αυτό που μας απαντάει ο άλλος, δικό μας είναι πάλι. Από το δικό μας μυαλό. Ένας Θεός ξέρει από ποιο υποσυνείδητο βγαίνει και έρχεται σαν απάντηση από κάποιον άλλον. Δεν είναι όμως κάποιο άλλο. Το όνειρο είναι δικό μας. Ποια είναι λοιπόν η πραγματικότητα? Προσέξτε. Να μην μένουμε ποτέ μόνοι μας. Να μην εμπιστεύεστε ποτέ τον εαυτό σας. Ο Νας κατάφερε να κάνει το διαχωρισμό του φανταστικού από το πραγματικό, το κατάφερε ο άνθρωπος πώς? Με τη βοήθεια της γυναίκας του, που του συμπαραστάθηκε γιατί τον αγαπούσε. Όταν ήρθε η ώρα να το κλείσουν στο τρελοκομείο, στο ψυχιατρίο, και εκείνη αντέδρασε, της λέει ο ψυχίατρος, να το δείτε το έργο, είναι συγκλονιστικό. Λέγεται ένας υπέροχος άνθρωπος. Και είναι πραγματικά ένας υπέροχος άνθρωπος. Και παίζει ο Ράσελ Κρόου, να το δείτε το έργο. Τη λέει ο ψυχίατρος, υπογράφετε ότι έχετε εσείς την ευθύνη, αναλαμβάνετε εσείς την ευθύνη αν συμβεί τίποτα αύριο μεθαύριο. Και λέει η γυναίκα, ναι, αναλαμβάνω εγώ, και υπέγραψε. Χάρη στην υπογραφή αυτής της γυναίκας και ο Τζον Νας κατάφερε να καταλάβει τι συμβαίνει και ο κόσμος να αποκτήσει μια μεγάλη ευλογία. Το 1994 πήρε τον Νόμπελ. Έδωσε το όνομά του στον γνωστό χρηματιστηριακό δίκτυ, λέμε δίκτυς Nasdaq. Είναι το όνομά του. Και εξακολουθεί να είναι σχιζοφρενής. Αυτό είναι το τρομακτικό. Μέχρι σήμερα, μέχρι τώρα που μιλάμε, βλέπει τους ίδιους ανθρώπους, συνεχίζει να τους βλέπει, αλλά τώρα πια ξέρει ότι η αλήθειά του δεν είναι η αλήθεια. Πόσοι λοιπόν θα το ξέρουμε? Πώς θα ξεχωρίσουμε τη φαντασία μας από την πραγματικότητα? Γιατί ο διάβολος και οι διάβολοι του πάντα θα μας εξαπατούν μεταφρασμένοι. Μην μένετε μόνοι σας. Θα εξαπατηθείτε. Ο ταξιτζής έμαθε ότι η κοπέλα ήταν πραγματική, δεν ήταν η ιδέα του. Δεν ήταν κατασκεύασμα του μυαλού του. Από τι? Από τότε έβαλε τις φωνές και τους είπε, εάν δεν είχα μεταφέρει την κόρη σας, πώς θα ήξερα, λέει, στον πατέρα
ότι εσύ τώρα ξεκινάς επιχειρήσεις με ενοικιαζόμενα δωμάτια στη Λευκάδα. Πώς θα ήξερα ότι η γυναίκα σου τακτοποιεί τώρα κληρονομικά της στην Πάρο? Από πού θα τα ήξερα αν δεν μου τα είχε πει η Σοφία η κόρη σας? Και επειδή πραγματικά έτσι ήταν, ήξερε ότι πραγματικά μετέφερε την κόρη τους. Τη συνέχεια την είπαμε στην προηγούμενη ομιλία, η ζωή μετά τη ζωή, που είχα κάνει προηγούμενη φορά. Πώς ξέρουμε ότι αυτά που είδαμε ολαφώς ήταν αλήθεια? Πώς ξέρω, γιατί εγώ ήμουν μπροστά. Όταν κόντεψα να λιποθυμίσω από την κατάκληση, διαπιστώνοντας ότι ο άλλος, ο προχωρημένος, ο γνωστός σήμερα μοναχός που τα άκουγε, τα ήξερε. Πραγματικά έπεφτα από έκπληξη σε έκπληξη, από κατάπληξη σε κατάπληξη. Καταλάβαινε τι του λέει ο άλλος μοναχός. Καταλάβαινε πέρα για πέρα και συνειδητοποίησα ότι του ήταν γνωστά, ότι είχε ζήσει κάτι αντίστοιχο. Μην μένετε μόνοι σας. Ο Χριστός είπε μια φοβερή κουβέντα. Ουε το ενί αλίμονο στον ένα. Δεν θα μάθει ποτέ την αλήθεια. Ρώτησε ο Πιλάτος, τι είναι η αλήθεια, το Χριστό? Λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, ίσως να είχε πάρει απάντηση, αν ρώταγε ποιος είναι η αλήθεια. Γιατί είχε μπροστά του αυτόν που είπε, εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Η αλήθειά μας θα πρέπει να επιβεβαιωθεί και από κάποιον άλλον. Εγώ είμαι η αλήθεια, λέει ο Χριστός. Είναι. Είναι. Γιατί να το δεχτώ? 2000 χρόνια ιστορίας λένε ναι, είναι η αλήθεια ο Χριστός που πρέπει να γνωρίσουμε για να είμαστε ελεύθεροι, να μην μας εξουσιάζει κανένας άλλος. Θα αναφέρω ένα απλό καθημερινό περιστατικό, μόνο και μόνο επειδή και εκείνου του περιστατικού όλοι οι πρωταγωνιστές ζούνε. Ένας μοναχός φεύγει από μια σπίτι, παίρνει λέει τον τορβάν και πηγαίνει στις Καρυές να φτιάξει τα δόντια του. Τότε δεν υπήρχε οδοντίατριο. Οι Καρυές είναι η διοικητική πρωτεύουσα του Αγίου Όρους. Το κελί του, η σπίτι του, που ήταν το κελί του από τις Καρυές, απέχει κάπου 2-2,5 ώρες με τα πόδια. Τότε ο οδοντογιατρός ήταν ένας πατήρ Αρσένιος, ο οποίος δεν είναι ο οδοντογιατρός, αλλά φτιάχνοντας δόντια, έμαθε να φτιάχνει δόντια. Να είναι καλά ο άνθρωπος, ζει ακόμα. Τώρα έχει σταματήσει να κάνει αυτή τη δουλειά. Πηγαίνω, λέει, μπαίνω στο προθάλαμο του οδοντογιατρίου, κάθομαι. Δίπλα μου καθόταν ο τάδε νεαρός Διονυσιάτης. Μου ανέφερε το όνομά του. Και εκείνος ζει ακόμα. Διονυσιάτης θα πει μοναχός της Μονής Διονυσίου. Γρηγοριάτης, μοναχός της Μονής Γρηγορίου. Μου ανέφερε το όνομα. Κάθομαι και περίμενα τη σειρά μου. Ανοίγει η πόρτα του γιατρίου, βγαίνει αυτός που έφτιαχνε τα δόντια του, βγαίνει και ο δοντογιατρός και του λέει, τον ευλέπει. Και του λέει, αμάν πάτερ, πού είσαι? Από το πρωί γυρνάει εδώ στις Καρυές ένας δαιμονισμένος και φωνάζει, μόνο ο πατήρ τάδε από αυτή τη σπίτι θα με βγάλει από εδώ μέσα. Σε αυτή τη σπίτι, άνθρωπος με αυτό το όνομα, μοναχός με αυτό το όνομα, δεν υπήρχε άλλος. Μόνο εκείνος ήταν. Λέω κι εγώ, λέει, φωνάζει έτσι ένας δαιμονισμένος, ας τον να φωνάζει. Ήρθε η ώρα να φτιάξει τα δόντια του. Περιμένοντας να φτιάξει τα δόντια του. Ανοίγει η πόρτα εισόδου αυτή τη φορά και μπαίνει μέσα ένας κοσμικός. Μόλις τον είδα, μου λέει, κατάλαβα αμέσως ότι είναι δαιμονισμένος. Αυτός διασύζει την αίθουσα, στέκεται μπροστά του και του λέει, σταύρωσέ με να βγω από εδώ μέσα. Και εγώ για μια στιγμή τα χάσα. Μετά γυρνάω, πιάνω το χέρι του Διονυσιάτη που ήταν δίπλα μου και του λέω, μου ανέφερε το όνομα και του λέω, και ποιος είμαι εγώ που θα βγάλω δαιμόνιο? Βγάζει ένα ουρλιαχτό δαιμονισμένος, κάνει μεταβολή και βγαίνει. Το σχολιάσαμε και λίγο, μας έκανε εντύπωση. Μπήκε μέσα, έφτιαξε τα δόντια, παίρνει τον τορβά του και γυρνάει στη σκήτη του. Ήταν αλήθεια? Γιατί να το δεχτώ ότι αυτός ο άνθρωπος που του είπε έτσι ήταν δαιμονισμένος? Θα μπορούσε να είναι ένας παλαβός. Γιατί να το δεχτώ? Πάντα θα έχουμε μέσα τους ανθρώπους που δέχονται αυτά που τους λένε.
Ποτέ δεν ήμουν έτσι και αυτό μου στήχησε. Ήθελα να πιάσω με τα χέρια μου. Και έχασα χρόνο. Οι άλλοι που εμπιστεύονται, εάν ο Θεός τους έχει ευλογήσει και τους έχει φέρει δίπλα τους, σωστούς ανθρώπους κερδίζουν δρόμο. Μου έλεγε ο Παπακάθωνας, όταν ήταν παπάς στο μοναστήρι, τώρα είναι ηγούμενος στην Κονσταμονή του. Να σας βράσω ρε εσάς τους μορφωμένους, να σας βράσω ρε, κάντε αυτό που σας λένε. Βλέπεις τους άλλους που είναι ολιγογράμματοι, δεν ξέρουν τίποτα και έχουν προχωρήσει χιλιόμετρα μπροστά. Και εσείς έχετε μείνει πίσω. Σας λένε κάντε κάτι, μα γιατί, μα πώς, μα μήπως διαφορετικά είναι καλύτερο. Και γιατί να είναι έτσι, βρε κάντε αυτό που σας λένε. Αυτός που δέχεται αυτά που θα του πει ο πνευματικός του δάσκαλος, κερδίζει χρόνο. Κόβει δρόμο. Είναι έτσι. Είναι ό,τι είπε ο Χριστός. Αλήθεια, γιατί μας το επιβεβαιώνουν οι Άγιοι. Εάν αυτά που είπε ο Χριστός δεν ήταν αλήθεια, αυτοί που δώσανε τη ζωή τους στη διδασκαλία του Χριστού, θα είχαν εξαφανιστεί. Δεν θα υπήρχαν σήμερα. Όταν βλέπουμε όμως ότι σήμερα ο Άγιος Νεκτάριος κάνει θαύματα, ο Άγιος Ραφαήλ κάνει θαύματα, ο Άγιος Σπυρίδωνας κάνει θαύματα, αυτό σημαίνει ένα πράγμα, ότι αυτοί οι άνθρωποι που πεθάνανε πριν τόσα χρόνια ζούνε σήμερα. Μας ακούνε, μας βλέπουν, ακούνε τι ζητάμε, κάνουν αυτό που ζητάμε σε εμάς, όχι στο διπλανό. Άρα είναι ζωντανοί. Πώς καταφέρανε να ζουν μέχρι σήμερα, δεχόμενοι σαν αλήθεια αυτά που είπε ο Χριστός. Να πως ξέρουμε πως όλη η διδασκαλία του Χριστού είναι αληθινή. Γι' αυτό το Χριστό μπορείς να τον αμφισβητήσεις. Έζησε τον καιρό εκείνο. Οι Άγιοι όμως ζουν τον καιρό ετούτο. Σήμερα. Γι' αυτό ο διάβολος και η διάβολή του μισούν τους Αγίους περισσότερο από τον Χριστό. Γιατί εκείνοι αποδεικνύουν πως ο Χριστός είναι ό,τι είπε. Και η διδασκαλία του είναι αληθινή. Πώς ξέρουμε λοιπόν πως ό,τι έζησε αυτός ο μοναχός είναι αλήθεια? Γυρνάει στη σκήτη η οποία απέχει από τη θάλασσα κάπου 20 λεπτά με μισή ώρα. Με τον τορβά στον ώμο αρχίζει να ανεβαίνει το καλτερίνι. Στη μέση της διαδρομής βλέπει τον γέροντά του. Απόρρισε μου λέει. Δεν είχε βρεθεί ποτέ ο γέροντας εκεί κάτω, δεν είχε καμιά δουλειά. Τον φτάνει, του βάζω μετάνοια. Γέροντα, πώς εδώ? Και λέει ο γέροντας, αχ παιδί μου, αχ παιδάκι μου, αν άπλωνε στο χέρι σου να τον εσταυρώσεις, θα έβγαινε το δαιμόνιο από αυτόν και θα έμπαινε σε σένα, ναι. Παιδάκι μου, από τη γλίτωσες. Πέρασε, μου λέει, 3 με 4 λεπτά για να μπορέσω να μιλήσω. Όχι τόσο από τον κίνδυνο που διέταξα, όσο από την κατάκληψη. Γέροντα, πώς το ξέρετε? Να παιδάκι μου, προσευχόμουνα. Και εκεί που προσευχόμουν, σε βλέπω που καθόσουνες στο προθάλαμο δίπλα στον τάδε και ανέφερε το όνομα του μοναχού. Και μπαίνει εκείνος και σου λέει, σταύρωσέ με να βγω από εδώ μέσα. Και εγώ άρχισα αμέσως να προσεύχομαι. Παναγία μου, φύλαξε το παιδί μου. Παναγία μου, σώσε το παιδάκι μου. Παναγία μου, φύλαξε το παιδί μου. Και γυρνάς, πιάνεις το χέρι του νεαρού Διονυσιάτη, ανέφερε το όνομα του πάντα τάδε, έβλεπε την παραμικρή κίνηση. Πιάνεις το χέρι και του λες, και ποιος είμαι εγώ που θα βγάλω το επόμενο? Αχ, παιδί μου, ανάπλωνε στο χέρι σου. Πώς έβλεπε? Πώς άκουγε? Το αφήνουμε αυτό για κάποια άλλη ομιλία. Αλλά να πως ξέρουμε πως η αλήθεια αυτού του μοναχού ήταν πραγματική αλήθεια. Γιατί επιβεβαιώνεται από κάποιον άλλο. Να πως ξέρουμε πως ό,τι είπε ο Χριστός είναι αλήθεια. Γιατί αυτός ο γέροντας κατάφερε να βλέπει πίσω από τόσα βουνά, κατάφερε να ακούει πίσω από τόσα βουνά, δεχόμενος τη διδασκαλία του Χριστού και της Ορθοδόξης Εκκλησίας του. Να γιατί οι Άγιοι κάθονται στο στομάχι αυτών που πολεμάνε την Εκκλησία. Είτε αιρετική είναι, είτε ο διάβολος και η διάβολή του. Πώς θα γνωρίσουμε λοιπόν τον Χριστό που βλέπουμε ότι είναι η αλήθεια? Πώς θα τον αγαπήσουμε? Πώς θα καταφέρουμε ό,τι κατάφεραν οι Άγιοι, οι οποίοι ζουν ακόμα,
όλοι οι πρωταγωνιστές αυτής της ιστορίας που σας είπα ζουν ακόμα. Γι' αυτό είπα πιο μπροστά. Δεν θα περίμενετε να πεθάνετε για να δείτε αν είναι αλήθεια αυτά που είπε ο Χριστός. Θα τα δείτε από τώρα ζώντας τα. Γι' αυτό μπορεί κάποιοι να πιστεύουν στον Χριστό, αλλά αν είναι έξω από την Εκκλησία δεν θα γνωρίσουν ποτέ τον Χριστό. Και ας κρατάνε στα χέρια όσες Αγίες Γραφές θέλουν και ας λένε όσες θεολογίες θέλουν. Έξω από την Εκκλησία δεν υπάρχει σωτηρία. Αυτοί οι άνθρωποι που ζουν μέχρι σήμερα, οι Άγιοι, οι σημερινοί Άγιοι, όχι του παρελθόντος, γίνανε Άγιοι ζώντας όπως διδάσκει η Ορθόδοξη Εκκλησία μας, μέσα στην Εκκλησία. Διαβάζοντας την Αγία Γραφή, μέσα στην Εκκλησία, σαν μέλος της ενορίας σου, δεχόμενος όσα λέει η Αγία Γραφή, όχι κάνοντας επιλογή από αυτά που λέει η Αγία Γραφή. Γι' αυτό επιμένω ότι η Αγία Γραφή πρέπει να τη διαβάζετε σαν χριστιανή Ορθόδοξη. Γιατί έξω από την Εκκλησία η Αγία Γραφή δεν σε σώζει. Την Αγία Γραφή έχουν στα χέρια τους, όχι ας μην αναφέρω ονομαστικά, ξέρετε εσείς πόσες αιρέσεις. Γιατί δεν τους σώζει. Η Αγία Γραφή διδάσκει αλάθητα όταν ερμηνεύεται αλάθητα. Και ερμηνεύεται αλάθητα, ξέρετε πότε, όταν την ερμηνεύουν άνθρωποι που έχουν το ίδιο πνεύμα με αυτούς που την εγγράψανε. Γι' αυτό η Αγία Γραφή σώζει μόνο μέσα στην Εκκλησία και όχι έξω από την Εκκλησία. Λέει ο Χριστός, αυτός που με αγαπά θα τηρήσει τις εντολές μου και ερευνάτε τα σγραφάς. Και η Εκκλησία μας, αν προσέξετε στην Κυριακή του Θωμά, στον Όρθρο, λέει ένα πολύ ωραίο τροπάριο. Χέρις ερευνόμενος. Δεν φοβάται η Εκκλησία την έρευνα. Ερευνάτε τα σγραφάς. Το πίστευε και με έρευνα μας βολεύει αρκετές φορές. Γιατί είπαμε ότι το μυαλό δεν φτάνει. Αλλά δεν είναι αυτή η εντολή. Η εντολή είναι ερευνάτε. Και λέει η Εκκλησία, ξέρει χρόνια, αιώνες τώρα, χέρις ερευνόμενος, χέρις να ψάχνουμε για σένα. Διότι το Θωμά προτείνει στη διαπιστούντη την πλευρά. Γι' αυτό λες και στο Θωμά, άγγιξέ με, δες, ότι είμαι έτσι, δεν είμαι φάντασμα. Η Αγία Γραφή λοιπόν μέσα στην Εκκλησία, όχι έξω από την Εκκλησία. Γιατί, εάν ερμηνευτεί η Αγία Γραφή μέσα στην Εκκλησία, θα διαβάσουμε και για κάποιον Άγιο που θα μας κάνει να προσέξουμε πράγματα. Όταν διαβάζουμε την Αγία Γραφή, δεν τα προσέχουμε. Γιατί το μυαλό μας δεν είναι σαν το μυαλό εκείνων που την γράψανε. Και την ερμηνεύουμε ανάλογα με τα πάθη μας και κατά πώς μας συμφέρει. Θα μας μάθει η Αγία Γραφή ότι μακριά από τα ράσια του παπά δεν υπάρχει σωτηρία. Μπα πού το λέει αυτό. Το λέει και το παραλέει. Γιατί δεν το προσέξαμε εμείς που το διαβάσαμε, γιατί διαβάσαμε σαν κοιμισμένοι. Όπως ακούμε σαν κοιμισμένοι. Μας μιλάει ο άλλος και το μυαλό μας φεύγει. Βλέπουμε κάτι και το μυαλό πετάει αλλού. Διαβάζουμε κάτι και το μυαλό ταξιδεύει. Γι' αυτό δεν εμπιστευόμαστε το μυαλό μας για να εξηγήσουμε την Αγία Γραφή. Τι λέει η Αγία Γραφή. Ότι έξω από τα μυστήρια δεν υπάρχει σωτηρία. Πού το λέει αυτό. Όταν ο Χριστός ίδρυσε την Εκκλησία, την Ιεροσύνη, τι έκανε. Φύσηξε τους Αποστόλους. Προσέξτε, μπορείτε να μου πείτε πουθενά από την Αγία Γραφή που λέει ο Χριστός ότι θα συγχωρήσει τους ανθρώπους. Κανέναν άνθρωπο δεν θα συγχωρήσει ο Χριστός. Δεν θα συγχωρήσει κανέναν ο Χριστός. Σε αυτό είναι ξεκάθαρος. Μην εξηγούμε την Αγία Γραφή όπως μας συμφέρει. Δεν θα μας συγχωρήσει ο Χριστός. Ποτέ κανέναν δεν θα συγχωρήσει ο Χριστός. Τι το λέει. Φυσάει στους Αποστόλους και λέει, λάβετε πνεύμα Άγιον. Εάν την οναφείτε τα σαμαρτία αφίεται αυτής. Εάν εσείς συγχωρήσετε, θα συγχωρήσω και εγώ. Εάν εσείς δεν συγχωρήσετε, ούτε εγώ θα συγχωρήσω. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Έξω από την εξομολόγηση, έξω από τη μετάνοια, έξω από τα μυστήρια της Εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία. Δεν μπορεί να σωθεί κανείς μόνος του. Δεν υπάρχει ατομική σωτηρία στο χριστιανισμό. Εάν την οναφείτε, αφίεται.
Εάν την ολοκρατείτε και κράτητε, εάν εσείς οι παπάδες το συγχωρήσετε, θα το συγχωρήσω και εγώ. Εάν εσείς δεν το συγχωρήσετε, δεν θα το συγχωρήσω ούτε εγώ. Δεν μπορούμε να κόβουμε και να ράβουμε την Αγία Γραφή όπως μας συμφέρει, για να την προσαρμόζουμε στα πάθη μας και στα χάλια μας. Ξέρω για κάποιον στην Αμερική, ο οποίος προωθούσε κοπέλες σε πορνεία και τους έλεγε αυτό το λέει η Αγία Γραφή. Πρέπει να το κάνετε γιατί το λέει η Αγία Γραφή και πλούτησε με την Αγία Γραφή. Ένας μό. Πασίγνωστος κάποτε. Τώρα άγνωστος, έτσι έπωσε τα λεφτά, έγινε εκατομμυριούχος, την άφησε και την Αγία Γραφή, ζει τη ζωή του. Όλα τα πάθη του, ο ευπαθής άνθρωπος, τα συρρίζει στην Αγία Γραφή. Δεν θα σε σώσει η Αγία Γραφή έξω από τα μυστήρια της Εκκλησίας. Πώς αρχίζει η διδασκαλία του Ευαγγελίου? Μετανοείται, ήγη και γάρι βασιλέα των ουρανών. Η μετάνοια, το μυστήριο της εξομολογήσεως, το τρέμει ο διάβολος. Γι' αυτό σου λένε, μην πας στον παπά να εξομολογηθείς. Εξομολογήσου στο φίλο σου, στο Θεό. Λες και έχεις προσωπική σχέση με το Θεό με τα χάλια που έχεις. Όχι στον παπά. Γιατί στον άλλον μπορούμε να μετανοήσουμε. Μέσα στον εαυτό μας είμαστε καλοί, είμαστε άγιοι, είμαστε ενάρετοι, έχουμε αρετές. Η ώρα της δοκιμασίας θα δείξει πόσο ενάρετοι είμαστε και πόσο εσάρετες έχουμε. Δεν βλέπουμε τις αμαρτίες μας. Υπερεκτιμούμε τον εαυτό μας. Γι' αυτό πρέπει να πηγαίνουμε σε άνθρωπο. Δεν σωζόμαστε μόνοι μας. Θυμάστε τι έλεγε ο διάβολος. Δεν μετανιώνω εγώ. Δεν μετανιώνω εγώ. Και από αυτό αμέσως καταλαβαίνουμε τι είναι αυτό που είναι ο θάνατός του. Και αμέσως καταλαβαίνουμε τι είναι αυτό που μας σώζει. Δεν θα απομακρυνθούμε από την Εκκλησία. Θα ζήσουμε τη διδασκαλία της, θα τη βάλουμε στην πράξη και μόνο έτσι θα γνωρίσουμε τον Χριστό. Στην πράξη και θα τον αγαπήσουμε. Δεν μπορείς να αγαπήσεις κάποιον που αγνοείς. Δεν μπορείς να αγαπήσεις κάποιον με τον οποίο δεν ζεις. Από μακριά όλους τους αγαπάς. Το θέμα είναι πόσο αγαπάς τον πλησίον σου. Όχι τον μακράν. Αγαπήσεις τον πλησίον σου, λέει η Εγγραφή. Αυτούς που είναι μακριά όλοι τους αγαπάμε. Γιατί να μην τους αγαπάμε, δεν μας στοιχίζει τίποτα. Τζάμπα είναι. Το θέμα είναι να μας το αγαπήσουμε τον διπλανό μας. Ανέβαινα. Γιατί ο διπλανός μας φανερώνει τα πάθη μας και δεν τον θέλουμε. Ανέβαινα από το λιμανάκι για το κελί, δίπλα και ένας παλιός παππούλης. Του λέω, τι καλός που είναι αυτός ο τελωνιακός η δάχνη. Μου λέει, και η οχιά άμα δεν την πατήσεις, καλή είναι. Όλοι είμαστε καλοί, όταν δεν μας ενοχλεί κανένας. Το θέμα είναι πόσο καλοί είμαστε στο πάτημα, όταν μας πατήσουν στον κάτω. Γι' αυτό θα σωθούμε από τον διπλανό μας. Γι' αυτό δεν μπορούμε να εξομολογούμαστε σε εικόνες, αλλά πρέπει να πάμε στον παπά. Γι' αυτό η Εκκλησία δεν ευλογεί ποτέ τις σεξουαλικές σχέσεις εκτός γάμου. Όταν βλέπεις κάποιον μια φορά τη μέρα, δύο φορές τη μέρα, τον αγαπάς, ζήσε μαζί του, κάνε οικογένεια, ζήσε μέσα στο μυστήριο της Εκκλησίας και θα σου δείξει αμέσως άλλος, έχεις την υπομονή που νόμιζες ότι έχεις. Έχεις την συγχωρητικότητα και την ανωτερότητα που φανταζόσουν εσύ ό,τι έχεις. Από μακριά όλοι είμαστε αγαπημένοι. Αγαπήσεις τον πλησίον σου. Να, γιατί χρειάζεται να μας γίνει ο Χριστός πλησίον. Για να τον γνωρίσουμε. Και όταν τον γνωρίσουμε και τον αγαπήσουμε, τότε δεν μπορεί να μας σταματήσει τίποτα. Τότε θα δείτε πόσο θα αυξάνει η γνώση. Τότε θα καταλάβετε απίστευτα πράγματα. Γιατί έλεγε ένα παράδειγμα ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή, τι μας χωρίσει της αγάπης του Χριστού, ποιος μπορεί να μας χωρίσει, κεφάλαιο 8.35, ποιος μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού, θλίψεις ή στεναχωρία ή μάχαιρα ή διωγμός ή τόνεταλ, τίποτα δεν μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού. Όταν αγαπήσεις κάποιον, θυσιάζεσαι για εκείνον. Ελογήσει με λέω πρόβατα σφαγής. Είμαστε σαν πρόβατα που τα πάνε για σφάξιμο. Τότε θα καταλάβουμε γιατί τα λέει αυτά. Γιατί γίνονται απίστευτα πράγματα και τα κάνει αυτός που ο χριστιανός που τα κάνει με χαρά πεθαίνει για τον Χριστό. Με χαρά πεθαίνεις για κάποιον που αγαπάς. Τότε θα καταλάβετε
ένα περιστατικό που συνέβη στην τότε Σοβιετική Ένωση. Κάποιος αρχιμαντρίτης από τη Στερεά Ελλάδα πηγαίνει συχνά στη Ρωσία. Σε ένα ταξίδι του σε μια μεγάλη πόλη συναντάει έναν παπά. Του λέει ο παπάς: «Με κάλεσε μια μέρα σε ένα νοσοκομείο να εξομολογήσω κάποιον που πέθανε». Παίρνει το πετραχύλι ο παπάς, πηγαίνει. Και του λέει αυτός ο κάποιος: «Ήμουνα διοικητής στρατοπέδου. Είχα εκατοντάδες καλοκριές στο στρατόπεδο, μοναχούς και αρκετούς δεσποτάδες, μητροπολίτες. Τότε επειδή το καθεστώς ήταν άθεο και μόνο επειδή ήσουν χριστιανός, εθεωρήσω αντικαθεστωτικός και σε σκοτώνεμαι. Γιατί ήσουν εχθρός σου καθεστώτος, χωρίς να έχεις κάνει τίποτα άλλο, επειδή πίστευες στον Χριστό. Έχει κολυμπήσει η Ρωσία στο αίμα 70 χρόνια τώρα, εκατομμύρια χριστιανοί. Μόνο και μόνο επειδή ήταν χριστιανοί, εθεωρούνται αντικαθεστωτικοί. Και υποχρέωνα τους δεσποτάδες να κάνουν σεξ με τις καλογρίες. Οι δάλλους τους σκότωνα. Και ένας δεσπότης έδινε κουράγιο στους άλλους. Τους στήριζε και τους έλεγε να κάνουν υπομονή και να προτιμήσουν το θάνατο και. Και τον αρπάζω, λέει, τον βάζω σε ένα δωμάτιο. Μέσα στο δωμάτιο δεν είχε τίποτα, ένα τραπέζι μονάχα. Τον δίνω ολόγυμνο και τον εδένω απάνω στο τραπέζι. Και βγήκαν έξω και κλείσανε την πόρτα. Το δωμάτιο είχε μια τρύπα και ήταν γεμάτο αρουραίος. Την άλλη μέρα όταν άνοιξαν την πόρτα, βρήκανε μόνο το σκελετό του δεσπότη. Μόνο αν αγαπήσουμε κάποιον, αν αγαπήσουμε τον Χριστό και τον γνωρίσουμε, θα καταλάβουμε πώς μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Μόνο τότε θα καταλάβουμε κάτι φοβερό που είπε ο Ντοστογεύσκης. Αν ποτέ αποδειχτεί ότι η αλήθεια είναι έξω από τον Χριστό και ο Χριστός έξω από την αλήθεια, θα προτιμήσω να είμαι με τον Χριστό και όχι με την αλήθεια. Εύχομαι διαπρεσβειών της υπεραγίας του Οτόκου και πάντων των Αγίων και εμείς εις επίγνωση αληθείας ελθύνη. Τώρα που έρχονται τα Χριστούγεννα, είναι ευκαιρία για το πρώτο βήμα. Καλά Χριστούγεννα και ευλογημένος ένα άλλο καινούργιος χρόνος. Και να γνωρίσουμε αυτόν που είπε, για τον οποίο ξέρουμε αν έρθει στον κόσμο το φως για τους δόξες. Ο Χριστός είναι η αλήθεια. Και η αλήθεια μας ελευθερώνει. Το έχουμε για όλους μας. Ευχαριστούμε πολύ, πατέρα Νίκο, για τα γνώμη σου για λεξή σας και την τόσο προσταγωμένη και καλλιτική. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον νέο δήμαρχο Καταρίνης, τον κύριο Καμίδη, και μάλιστα σήμερα ήταν και ορκομοσία του νέου του Συμβουλίου. Σας ευχόμαστε καλή, επιτορμική και ευλογημένη θητεία. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω και την απερχόμενη διοίκηση του Δήμου Καταρίνης, η οποία επί 8-9 χρόνια στήριξε την σχολή γονέων στην προσπάθεια η οποία γίνεται. Πριν περάσουμε στο δεύτερο μέρος της συζήτησής μας, όπου θα έχουμε τη δυνατότητα να ρωτήσουμε τον πατέρα Νίκο κάποιες ερωτήσεις, θέλω να πω ότι από την περσινή χρονιά και την φετινή, όλες οι ομιλίες διδοσκοπούνται. Βρίσκονται στο Δήμο Καταρίνη, στο δεύτερο όροφο, στο γραφείο της Δανειστικής Βιβλιοθήκης. Ο καθένας καταρινιώτης επειδή μπορεί να την ζητήσει και να την δει στο σπίτι του εντελώς δωρεάν. Παρακαλώ και ο Γιάννο Μνήκο θα φέρει κάποια στιγμή με δύο ομιλίες. Την έξω όποιος θέλει μπορεί να τα κομπτεθεί. Παρακαλώ για ερωτήσεις. Γι' αυτό έχουμε και τους παπάδες μας, γι' αυτό έχουμε και τους καθηγητές, γι' αυτό έχουμε και τους θεολόγους. Εγώ να κάνω ό,τι πρέπει να κάνω μια ερώτηση, έτσι για να ζητάμε το βήμα. Μου έδινε εντύπωση το πάνω από φούμενο προβάλλεται. Όντως αυτό συμβαίνει. Βλέπεις ότι ο καλός άνθρωπος θα βλέπει όλα καλά στους άλλους. Ο κακός όλα κακά. Δεν ξέρω, εμένα με συγκλώνησε. Και όχι μόνο βλέπει άσχημα στους άλλους, αλλά βλέπει αυτά που δεν θέλει να δει στον εαυτό του. Γι' αυτό ισχύει αυτό το άλλο ωραίο που είπε ο Χριστός. Έχει τον λόγο σου, κρινώσε. Ο λόγος και γάρι λαλιά σου, λέει, δήλωσε, σε φανερώνει κυριολεκτικά.
Όταν ακούμε κάποιον να μιλάει για τους άλλους, καταλαβαίνουμε αμέσως τι έχει ο ίδιος. Βλέπει τους άλλους όπως είναι ο ίδιος. Γι' αυτό να προσέχουμε τι λέμε. Γιατί τα λόγια μας μας φανερώνουν. Και δεν μας συμφέρει πάντα να καταλαβαίνουν όλοι οι άλλοι τα χάλια μας. Κάποια ερώτηση. Συνήθως έχουμε ερωτήσεις. Πατέρα Παύλο, σαν κάθε διοργανωτής, θα θέλατε να... Δεν πειράζεται τόσο πολλά που πρέπει κανείς και να τα σκεφτεί και να τα συνειδητοποιήσει, να τα χωνέψει, όπως λέμε. Γιατί είναι τόσο εύκολο να σωθεί, τόσο εύκολο. Είναι η σωτηρία μας απλώς τρόποι καθημερινής ζωής. Ο τρόπος με τον οποίο ζούμε, με τον οποίο φερόμαστε, πώς μιλάμε στον άλλονε, πώς αντιδρούμε στον άλλονε, πώς φερόμαστε στον άλλονε. Από αυτά θα σωθούμε, από απλά καθημερινά πράγματα. Και από απλά καθημερινά πράγματα θα πάμε στην κόλαση. Ο Χριστός ούτε θεολογίες ζητάει από εμάς, ούτε φιλοσοφίες. Πώς θα πούμε το καλημέρα στον άλλον, θα του πούμε μια καλή κουβέντα, θα τον κάνουμε να χαμογελάσει, θα του δείξουμε αγάπη, θα τον συγχωρήσουμε. Από την καθημερινή μας ζωή θα σωθούμε. Και από την καθημερινή μας ζωή θα κολλαστούμε. Είναι πολύ εύκολη η σωτηρία μας. Εμείς τα κάνουμε όλα θάλασσα και εμείς τα μπερδεύουμε όλα. Άλλοι χωρίς να ξέρουν ούτε το ελάχιστο από όσα ξέρουμε εμείς, αγιάσανε. Και λέμε Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρε μου. Και εμείς μαθαίνουμε και μαθαίνουμε και μαθαίνουμε και μαθαίνουμε. Και όσοι με εξομολόγηση και τη Θεία Κοινωνία δεν λέμε να πάμε. Βρίσκουμε δικαιολογίες και θεωρίες και θεολογίες. Άρα η πρόγευση του παραδείσου ή της κολάσεως ξεκινάει από εδώ. Είναι από τώρα. Σαφές. Από τώρα. Δεν περιμένουμε να πεθάνουμε για να δούμε αν είναι αλήθεια όλα αυτά. Από τώρα. Και μοναχοί και κοσμικοί. Τα ξέρουμε από τώρα. Έχω γνωρίσει παντρεμένους αγίους, όχι ευλαβείς, όχι ευσεβείς, αγίους, να έχουν φτάσει σε μέτρα που δεν έχουν φτάσει ούτε αγιορείτες. Παντρεμένοι με τις δουλειές τους και με παιδιά. Δεν έχουμε δικαιολογίες. Εάν δεν γινόντουσαν αυτά που ζήτησε ο Χριστός, ποιος πάει μπροστά σήμερα, λέμε το Σταυρό στον τρόπο, πάει και παραπάει. Πάει και παραπάει. Στον ίδιο κόσμο που ζείτε εσείς, ζουν και δυο τουλάχιστον από αυτούς που ξέρω εγώ. Παντρεμένοι, με παιδιά και όχι ένα και δύο. Με τις δουλειές τους. Στον ίδιο κόσμο που ζείτε εσείς, ζουν και εκείνοι. Τις ίδιες δυσκολίες που έχετε εσείς, έχουν και εκείνοι. Πώς εκείνοι τα καταφέρετε. Δεν ζητάει ο Χριστός κάτι που δεν μπορούμε. Αυτά που μπορούμε ζητάει. Ποιος λέει θα ζητήσει ο γιος του ψωμί και θα του δώσει πέτρες, θα ζητήσει το παιδί του ψάρι και θα του δώσει φίδι. Εάν εσείς που είσαστε αμαρτωλοί ξέρετε να δίνετε αγαθά δώματα στα παιδιά σας, ο Θεός δεν θα δώσει αγαθά. Λοιπόν, και μόνο επειδή ζητάει κάτι ο Χριστός σημαίνει ότι μπορούμε να το κάνουμε. Εάν δεν μπορούσαμε δεν θα το ζητάμε. Έχουμε χάσει τις δικαιολογίες προπολού. Αυτά που είπε ο Χριστός δεν τα είπε για τους κατώτερους. Α, εμείς λέω, λέει, πάση τα λέω. Αυτά που λέω σε εσάς, όλους τα λέω. Όπως μπόρεσαν λοιπόν άλλοι, μπορούμε και εμείς. Είναι ο τρόπος που ζούμε που θα μας σώσει. Όχι οι θεολογίες που ξέρουμε και οι φιλοσοφίες που ξέρουμε. Είναι ο τρόπος που ζούμε που θα μας κολλάσει. Δεν θα πάνε στην κόλαση οι αμαρτωλοί. Προσέξτε το αυτό. Μην νομίζετε ότι για να σωθείτε πρέπει να μην έχετε κάνει αμαρτίες. Εγώ αναμάρτητο, έναν μόνο ξέρω, τον Χριστό. Εσείς ξέρετε κανέναν άλλον. Για πέστε το μου. Δεν θα πάμε στην κόλαση επειδή αμαρτάνουμε. Θα πάμε στην κόλαση επειδή δεν μετανοούμε. Επειδή δεν μετανοούμε. Άνθρωποι είμαστε, δεν μπορούμε να μην αμαρτήσουμε. Και με τα αυτιά αμαρτάνουμε από αυτά που ακούμε και με τη γλώσσα αμαρτάνουμε με αυτά που λέμε. Και με τα μάτια μαρτάνουμε με αυτά που βλέπουμε. Λέει ο Αββάς Βερόφερς, ένα βλέμμα μπορείς να ρίξεις τον άλλον και να τον πληγώσεις. Και εσύ δεν το παίρνεις είδηση ότι έκανες αμαρτία να την εξομολογηθείς. Πήγαινε η εξομολογή σου, μετανόησε εσύ και όταν διαβάσεις συγχωρητική ευχή ο παπάς θα συγχωρηθούν και όσα λέει εν γνώση ή εν αγνία οι μάρτες.
Και αυτά που δεν κατάλαβες ότι ήταν αμαρτία θα σου συγχωρεθούν όταν πας στην εξομολόγηση. Γι' αυτό τρέμει ο διάολος στην εξομολόγηση. Και βρίσκει ένα σωρό δικαιολογίες και φιλοσοφίες για να σε απομακρύνει. Δεν μετανιώνω εγώ, λέει ο διάολος. Δεν μετανιώνεις εσύ. Θα μετανιώσω εμείς να σε κάνουμε να σκάσεις. Απλά πράγματα είναι. Απλά πράγματα είναι. Ο Χριστός λέει έκλεινε ο ουρανός και κατέβη. Κατέβηκε από τον ουρανό στη γη και εμείς δεν μπορούμε να πάμε από το σπίτι μας ως συνενωρία μας. Να εξομολογηθούμε. Ο Χριστός λέει το Ευαγγέλιο όταν ήταν μικρός για τη μάνα του και τον κατάνθρωπον πατέρα του, τον Ιωσήφ, είναι υποτασσόμενος αυτής. Ο Θεός έκανε υπακοή σε ανθρώπους και δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε υπακοή σε ανθρώπους, στον παπά και στον δάσκαλο τον πνευματικό και περιμένουμε μετά να σωθούμε. Εμείς φτιάχνουμε τον παράδεισό μας, εμείς δημιουργούμε και την κόλασή μας. Από εμάς εξαρτάται. Κανείς δεν μπορεί να μας κολλάσει αν δεν θέλουμε εμείς να κολλάσουμε. Και ο διάβολος ακόμα απόξω προσπαθεί να μας τραβήξει. Μέσα μας είναι το Πνεύμα το Άγιο που μας πρόχνει προς εκεί που μας συμφέρει. Ο διάβολος χρησιμοποιεί τους διαβόλους του. Τι χρειάζονται οι παπάδες. Δεν βλέπεις τι κάνουν. Δεν βλέπεις τα χάλια τους. Δεν βλέπεις τι κάνει ο Αρχιεπίσκοπος. Δεν βλέπεις τι κάνει ο Πατριάρχης. Λες και αν ο Πατριάρχης ήταν Άγιος θα κόλλαγα κι εγώ αγιότητα. Λες και αν ο Αρχιεπίσκοπος ήταν Άγιος θα κόλλαγα κι εγώ αγιότητα. Για να μην σε κάνει να κοιτάξεις τα χάλια σου. Τι κάνεις εσύ. Πώς μιλάς εσύ. Πώς ζεις εσύ. Πώς μετανοείς εσύ. Απλά πράγματα είναι. Δεν είναι φιλοσοφίες και θεολογίες. Θα κρατιέσαι από τα ράσια του παπά, δεν θα απομακρύνεσαι από την ενορία σας. Δεν έρχεται με κέρατα και ουρά ο διάβολος. Έρχεται μεταμφιεσμένος. Πάστε να ζητάτε πνευματικούς, διορατικούς και προορατικούς. Θα σας φέρει ο διάβολος όσους θέλετε. Η ίδια είναι η δύναμη του πετραχυλιού του παπά. Είτε στο αντιλόρος είναι, είτε στην ενορία σας είναι. Προσέξτε τον διάβολο όταν μεταμφιέζεται. Και όποιος σας απομακρύνει από τον παπά της ενορίας σας είναι διάβολο. Μα ο παπάς δεν είναι καλός. Καλά είναι και παλούκια. Και ο γιατρός μπορεί να έχει καρκίνο. Εσύ όμως θα πας και θα του πεις έχω τεντάδε αρρώστια. Ξέρει να σου πει τι θα κάνεις για να σωθείς. Τα φάρμακα που θα σου δώσει θα είναι σωστά και θα σε σώσουν. Ας πεθάνει. Είναι ξεκάθαρος ο Χριστός σε αυτό το θέμα. Μιλάει για τους Φαρισαίους. Κατά τα λόγια τους λέει θα κάνετε. Κατά τις πράξεις τους δεν θα κάνετε γιατί λέγουν αλλά δεν πράττουν. Λοιπόν, δεν πάει να κάνει ο παπάς ό,τι θέλει, ο αρχιεπίσκοπος ό,τι θέλει, ο πατριάρχης ό,τι θέλει. Εμείς θα κάνουμε αυτό που πρέπει, αυτό που θα μας συμβουλέψουν στην εξομολόγηση. Και δεν θα χαθούμε. Η πείρα 2.000 χρόνων το δείχνει αυτό. Ναι, ο πατέρας Αθανάσιος, παρακαλώ. Ελάτε μπροστά, ελάτε μπροστά. Όχι, από εδώ θα ακουστεί. Έχει και εδώ μικρόφωνο. Έχει μικρόφωνο. Γέροντα, ήταν πολύ σπουδαία αυτά που ακούσαμε σήμερα. Απλώς εγώ ήθελα να πω ότι η αλήθεια σήμερα πολύ διαστρεβλώνεται. Και προβάλλεται ίσως πιο έντονα πια το ψέμα ως αλήθεια. Βλέπουμε ότι όταν κανείς μιλήσει για τον νόμο του Θεού θεωρείται ότι ζει εκτός εποχής. Ότι οι προγαμιαίες σχέσεις είναι απολύτως φυσιολογικές. Οι εξωσυζυγικές σχέσεις το ίδιο. Η ομοφιλοφιλία είναι ελευθερία και επιλογή. Η καπατσοσύνη, η κλεψιά είναι μαγκιά. Μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον και με τέτοιο βομβαρδισμό που δεχόμαστε, είναι λίγο δύσκολα κανείς να ξεπερδέψει και να ξεχωρίσει την αλήθεια και εκείνο βασικά το οποίο ήδη είπατε είναι να κρεμαστεί κανείς και να πιαστεί από την Εκκλησία. Δεν ξέρω αν
Θέλατε να σχολιάσετε λίγο έτσι τον πόλεμο και τη διαστρέβλωση η οποία σήμερα επιχειρείται. Είναι σωστά όλα αυτά. Αλλά εμείς θα έχουμε υπόψη μας ότι η αλήθεια πάντοτε πολεμείται. Απλώς τώρα ο διάβολος έχει στα χέρια του πάρα πολλά όπλα, με πρώτο και κύριο την τηλεόραση που μπορεί να διοχετεύει ψευδή ενημέρωση και χίλια δυο άλλα. Αλλά για πρώτη φορά όμως και οι χριστιανοί έχουν τόσα όπλα και για να αμυνθούν και για να ενημερώσουν τους άλλους για την αλήθεια του Χριστού. Από τη στιγμή που έχουμε μία πύρα 2.000 χρόνων, ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Αυτό μπροστά ότι δεν πρέπει να μένουμε μόνοι μας. Να είμαστε επιφυλακτικοί σε ό,τι ακούμε. Να μην δεχόμαστε αμέσως κάτι που μαθαίνουμε ότι είναι έτσι, όπως το μαθαίνουμε. Και όχι μόνο την αλήθεια που μας λένε οι άλλοι, δεν θα την δεχόμαστε εύκολα, γιατί μπορεί να μην είναι αλήθεια. Να, ο Πατριάρχης προδίνει την Ορθοδοξία. Να, ο τάδε παπάς είναι πόρνος. Να, και με αποδείξεις όλα αυτά. Δεν θα τα δεχόμαστε. Κάθε νόμισμα έχει δυο πλευρές. Εμείς βλέπουμε μόνο τη μία. Είναι η μισή αλήθεια. Και όχι μόνο ότι μας λένε οι άλλοι δεν θα τα δεχόμαστε τόσο εύκολα. Γι' αυτό ανέφερα πιο μπροστά και το παράδειγμα του Τζον Νας. Ούτε αυτά που εμείς οι ίδιοι έχουμε στο μυαλό μας δεν θα τα δεχόμαστε. Γι' αυτό ανέφερα και ξαναεπιστρέφω στο ίδιο, το «ουε», το «ενί». Δεν θα μένετε μόνοι σας. Και το «δεν θα μένετε μόνοι σας» δεν σημαίνει ότι θα τρέχετε με τον καθένα να το συζητάτε, αλλά με άνθρωπο που έχετε εμπιστοσύνη και έχετε εμπιστοσύνη στην κρίση του. Γι' αυτό εξειδικεύτηκα ακόμα πιο πολύ και είπα ότι θα εξομολογούμαστε όχι μόνο τις αμαρτίες μας και τις ανησυχίες μας και τις απορίες μας στους θεολόγους της Εκκλησίας μας και στον Παπά. Γιατί στον Παπά? Γιατί στην εξομολόγηση? Γιατί και ο Παπάς είναι άλλο λιγογράμματος. Προσέξτε το αυτό. Δεν είναι ο Παπάς που μας σώζει. Ο Παπάς είναι ο αγωγός που θα μας μεταφέρει τη χάρη του Θεού. Τα μυστήρια της Εκκλησίας μας μεταφέρουν τη χάρη του Θεού που θα μας φωτίσει τι να κάνουμε. Επιμένω στην εξομολόγηση γιατί δείχνει ταπείνωση. Και ο ταπεινός είναι ο αγαπημένος του Θεού. Δεν θα αφήσει ο Θεός να χαθεί ο ταπεινός άνθρωπος. Η γη με τον ουρανό να κολλήσει και ο ουρανός με τη γη και να έρθουν τα πάνω κάτω, ο ταπεινός δεν θα χαθεί. Θα έρθει ο διάβολος με τα φιεστάρος και με ράσα. Δεν θα χαθεί ο ταπεινός. Ο υπερήφανος και αυτός που εμπιστεύεται τη γνώμη του θα χαθεί. Γι' αυτό τρέμει ο διάβολος την εξομολόγηση, επειδή μας διδάσκει την ταπείνωση. Δεν σημαίνει ότι ο ιερέας που θα μας εξομολογήσει είναι πιο σοφός από εμάς και θα μας πει πράγματα που δεν τα ξέρουμε και αλήθειες καινούργιες που δεν τις ξέρουμε. Ό,τι καινούργιο ήταν να υποθεί, το είπε ο Χριστός πριν 2.000 χρόνια και το αποκαλύπτει το Πνεύμα το Άγιο συνέχεια μέσω των Αγίων της Εκκλησίας μας. Θα σωθούμε από την ταπείνωσή μας. Δεν υπάρχουν συνταγές για όλες τις περιπτώσεις τι να κάνω σε αυτή την περίπτωση, τι να κάνω στην άλλη, τι να κάνω στην άλλη. Όταν βρεθεί στη δύσκολη στιγμή, η προηγούμενη ζωή σου θα σε φωτίσει πώς να θερθείς, πώς να απαντήσεις, τι να κάνεις. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε μέσα στην Εκκλησία και στα μυστήριά της. Μέσα στο χώρο που αγίασαν οι Άγιοι. Και όταν βρεθούμε στη δύσκολη στιγμή, θα ξέρουμε τι να κάνουμε, γιατί θα μας απαντήσει η χάρη του Θεού. Γέροντα, μια που είπατε για την εξομολόγηση, θυμήθηκα τα λόγια ενός πολύ αξιοσέβαστου πνευματικού, ο οποίος έλεγε με απόλυτο τρόπο, σε άνθρωπο αμαρτήσατε, από άνθρωπο θα περάσετε. Και εννοούσε τον πνευματικό, τον καταρχήν του πνευματικού. Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Μα και στο Θεό να αμαρτήσουμε, πάλι εάν δεν τους συγχωρήσετε εσείς, δεν θα τους συγχωρήσω ούτε εγώ. Ναι, παρακαλώ. Ελάτε στο βήμα προς τα. Να σημαίνει ο το μικρόφωνο το πιο δίνω. Α, και το μικρόφωνο. Είπατε ότι δεν θα μας συγχωρήσει ο Θεός. Όμως,
ου κατά προσωνομία ημών επίδησεν ημίν, ου δε κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωξεν ημίν. Πώς θα εξηγήσουν αυτό? Πολύ απλό. Τώρα, αυτό είναι ήταν ερώτηση. Η μία ερώτηση ήταν αυτή. Και τελειώνοντας τη σχολή γονέων, θα ήθελα να ευχηθώ σε όλα σας καλά Χριστούγεννα και ο νέος χρόνος να είναι ευτυχέστατος, υγιέστατος, επικερδέστατος και ειρηνικός. Είναι αλήθεια, σεβαστοί πατέρες, πως θα ανοίξουμε μια ματιά γύρω μας, θα δούμε πως όλος ο κόσμος μιλά για ειρήνη. Θα ήθελα να πω όμως πως η ειρήνη δεν είναι μια λέξη που θα πρέπει να τη χρησιμοποιούμε μόνο με το στόμα μας, αλλά θα πρέπει και να τη ζούμε. Και να τη ζούμε μάλιστα πρώτα εμείς οι μικροί άνθρωποι. Να τη ζούμε στη γυναίκα μας, στον άντρα μας, στα παιδιά μας, στους γονείς μας, στους συγγενείς μας, στο γείτονά μας, στο συγχωριανό μας και πιο συγκεκριμένα στον συνάνθρωπό μας. Αυτό θα πει η ειρήνη. Σας ευχαριστώ. Πολύ ωραία και ωραία η ερώτηση. Πού κατά τα σεμαρτία ημών επίησεν ημίν, πώς θα μας συγχωρήσει ο Θεός? Ευτυχώς που δεν μας ανταποδίδει κατά τα σεμαρτία μας, θεωρητικά κανείς μας δεν θα σωζότανε. Πολλά τέτοια μπορεί να θυμηθεί κανείς από το αμαρτίας αγνίας μου και νεότητός μου μην μισθείς και γεμάτη μια και εγγραφή από τέτοιες φράσεις. Φυσικά και θα μας συγχωρήσει ο Χριστός. Δεν είπαμε δεν θα μας συγχωρήσει, ανέφερα πώς θα μας συγχωρήσει. Εκεί είναι το βάρος. Μέσα από τα μυστήρια της Εκκλησίας. Και ο βάρος πώς αλλιώς θα σωθούν. Γι' αυτό μας άφησε την Εκκλησία, μας άφησε το σώμα του, μας άφησε το αίμα του, τα μυστήριά του, για να μπορούμε να σωθούμε και γι' αυτό άλλωστε σωζόμαστε. Και αυτό είπαμε ότι μας ολίθουν και όλοι οι άκοι, οι οποίοι δεν διαβάζουν την Αγία Γραφή μακριά από την Εκκλησία, αλλά σαν μέλη της Εκκλησίας άνθρωποι που ευσμολογούνταν, που κοινωνούσαν, που ζούσαν όπως έδινε εντολές η αγάπη του Χριστού. Είναι πολύ απλό, πολύ εύκολο. Αφού λέει, αν την αναφύγετε αφύγετε, με τα χαρά σας τρέψουμε λοιπόν στον παπά και ο παπάς θα μας συγχωρήσει. Και μέσα από το μυστήριο της εξομολογήσεως και ο Κύριος. Μία τελευταία ερώτηση, πρέπει να κλείσουμε. Θα ήθελα να ανακοινώσω ότι στην έξοδο μαζί με τα συντή του Γέροντα θα υπάρχει και το πρόγραμμα της Δευτέρου Τετραμήνου, οποιοδήποτε έχει πάρει μπορεί να το προμηθευτεί. Η επόμενη ομιλία μας θα είναι πρώτα Θεός 22 Ιανουαρίου του καινούργιου χρόνου, με μελετήσει τον βουλευτή και δημοσιογράφο Άρη Σαντάκη, το θέμα του κοινωνική ασφάλεια και η δική μας ευθύνη. Αν δεν υπάρχει καλή ερώτηση, θα παρακαλέσω τον νέο δήμαρχο Κατερίνη, τον κύριο Τσενίδη, να δώσει στον Γέροντα ένα μικρό νομιστικό από τη σχολή γονέων και στον Δημοκρατήριο στον Γέροντα Νίκη. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας νύχτα.